Υπάρχει στην κοινωνία μας, αν θέλεις, μία άποψη. Μας έχουν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο. Ότι όλες οι γυναίκες, οι 10 στις 10, είναι όλες προορισμένες να γίνουν μητέρες. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Γιατί αλλιώς όλες ήταν και καλές μητέρες. Δεν είναι όλες οι γυναίκες προορισμένες για να γίνουν μητέρες. Αυτές που είναι προορισμένες γίνονται και καλά κάνουν και γίνονται. Δυστυχώς για τα παιδιά έτσι, τους. Γιατί κάποιες γίνονται και δεν είναι καλές μητέρες. Αυτό πήγα να πω. Δυστυχώς για τα παιδιά γίνονται μητέρες και κάποιες άλλες που στην πορεία φαίνεται ότι δεν ήταν καλές μάνες και γι' αυτό βλέπουμε και στις κοινωνικές εκπομπές τα δράματα που βλέπουμε. Και επίσης πιο δυστυχώς δεν καταφέρνουν να τεκνοποιήσουν κάποιες άλλες γυναίκες που θα μπορούσαν να γίνουν ιδανικές μάνες. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ σκληρό εσύ να λες για τον ίδιο στον εαυτό ότι εγώ πιστεύω ότι δεν θα ήμουν. Θα ήμουν πολύ καλή μάνα, λέει, πολύ αλλά. Πολύ καλή μάνα θα ήμουν. Δεν θα ήμουν ευτυχισμένη. Ναι, αυτό όμως το λες, δεν ξέρεις πώς. Είναι κάτι και. Άμα δεν το ζήσεις, ούτε εγώ το ξέρω. Δεν ναι. Το, γιατί δεν το ξέρω. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν μπορείς να βγάλεις το συμπέρασμα αυτό. Έτσι όπως με οδήγησε η ζωή μου μέχρι τώρα, φτάνοντας αυτή την ηλικία, με οδήγησε να είμαι σε μια φάση που να μην έχω αυτή τη στιγμή, αν θέλεις, ένα σύζυγο ή ένα σύντροφο και να μην είμαι στη φάση που να σου πω ότι ναι, τώρα βάζω μπρος να κάνω ένα παιδί. Αυτό όμως που με σιγουριά μπορώ να σου πω ότι είναι ένα παιδί, δεν χρειάζεται μόνο να το φέρεις στον κόσμο βιολογικά, μπορείς και να το υιοθετήσεις. Σωστό. Το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι. Μάνα είναι η μία, μάνα είναι η άλλη. Έχεις δηλώσει ότι θα ήθελες κάποιος να υιοθετήσει. Ναι, βέβαια. Και το εννοώ, δεν το είπα απλά για να το πω. Ποια διαφορά λοιπόν να υιοθετήσει από το να κάνει ένα δικό σου. Δηλαδή, άμα τύχει ρε παιδί μου, λέω τώρα, εντάξει, μπορεί να μην παντρευτεί. Να... Θα σου πω, γιατί το να υιοθετήσει ένα παιδί είναι κάτι που μπορώ να το κάνω και σε 8 και σε 9 χρόνια από σήμερα. Αν σε μια μεγάλη ηλικία που δεν θα μπορούσε να κάνει παιδί. Ακριβώς, ναι. Σε μια μεγαλύτερη ηλικία που βιολογικά να μην μπορούσε να κάνω ένα παιδί. Την υιοθεσία την κάνει όποτε θέλει. Και δίνει την αγάπη σε ένα παιδί που ουσιαστικά την έχει κάνει. Είναι ορφανό ανάγκη, και μπορεί να την έχει. Καλά, και αυτό δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Εντάξει. Ναι, δεν είναι. Αλλά. Είναι όμως εξίσου σημαντικό, όπως λέει και ο Γιώργος. Πριν από 10 χρόνια που ήταν η ζωή μου τακτοποιημένη έτσι, ώστε να μπορούσα τότε να το κάνω το παιδί αυτό, τότε δεν το ήθελα. Ήμουνα σε μια τελείως τρελή φάση ζωής. Πολύ μικρή και τα λοιπά, ναι. Καλά, πολύ μικρή. Ναι, και βρέφος. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι ήμουνα σε μια φάση ψυχολογική που δεν ήθελα τότε με τίποτα. Δηλαδή. Που τότε ήμουνα. Δεν ήθελα, βρε παιδί μου. Ψυχολογικά είχα μόλις χάσει τον πατέρα μου, ήμουνα τελείως αλλού, τελείως χάλια, τελείως άστα να πάνε. Τότε όμως ήμουνα παντρεμένη, είχα όλες αν θέλεις τις προϋποθέσεις για να κάνω το παιδί αυτό. Τότε δεν το έκανα. Μετά που... Αντέδρασες. Ναι, μετά που περάσαν κάποια χρόνια και είπα να είδες τώρα που μου πέρασε από το μυαλό, τότε δεν υπήρχαν πια προϋποθέσεις. Είναι αυτό που λέμε το timing, δηλαδή δεν έχεις πάντα όλες τις προϋποθέσεις στα πόδια σου.